έκκληση στους Ευρωπαίους εταίρους για την τήρηση των συμφωνηθέντων προς την Ελλάδα με αιχμή τη ρύθμιση του χρέους, απευθύνει εκ νέου ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα Il Messaggero. Ο Προκόπης Παυλόπουλος μεταβαίνει στη Φλωρεντία, όπου θα μιλήσει στο συνέδριο που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας. Σήμερα επίσης θα έχει δείπνο με τους πρόεδρους της Ιταλίας, της Πορτογαλίας και της Ιρλανδίας. Περισσότερο θα μας πει η Χρύσα Ρουμελιώτη. Χρύσα. Σταβίλο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μάλλον ένα από τα θέματα τα οποία θα απασχολήσουν το συνέδριο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας είναι η πορεία του χρέους της Ελλάδας και η εξέλιξή του. Είναι μια ενότητα την οποία ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παρακολουθήσει, αν και ο ίδιος το αντικείμενο της τοποθέτησής του αφορά την αλληλεγγύη, τους κανόνες αλληλεγγύης και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι όπως θα πρέπει να ισχύσουν κυρίως απέναντι στο μεταναστευτικό πρόβλημα. Τώρα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επανήλθε άλλη μια φορά στη συνέντευξή του στην Il Messaggero ότι η Ελλάδα έχει κάνει αυτά που έπρεπε να κάνει σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις έχει αναλάβει και τώρα είναι η ώρα οι εταίροι της να κάνουν και εκείνοι όσα έχουν υποχρέωση να κάνουν για την διευθέτηση και την ελάφρυνση του χρέους. Επίσης, αναφερόμενο στο μέλλον της Ευρώπης, λέει και πάλι χαρακτηριστικά ότι δύο είναι οι προκλήσεις που έχει μπροστά της να αντιμετωπίσει. Η μία είναι η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και η άλλη η αντιμετώπιση του παγκόσμιου δημόσιου χρέους. Προτείνοντας τη μία να περικοπούν πάρα πολύ σημαντικά οι πολιτικές λιτότητες οι οποίες οδήγησαν εδώ και να ενισχυθεί το κοινωνικό κράτος και από την άλλη πλευρά σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του παγκόσμιου δημόσιου χρέους να ενισχυθεί η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα έτσι με εκείνα τα εργαλεία ώστε να μπορεί να λειτουργήσει όπως όλες οι κεντρικές τράπεζες και να αντιμετωπίσει το χρέος. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας με ορίζοντα την έξοδο από το πρόγραμμα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογραμμίζει ότι οι πολιτικές δυνάμεις γνωρίζουν τα λάθη που έχουν διαπραχθεί στο παρελθόν, μιλάει για τις ελληνικές πολιτικές δυνάμεις και έχουν αποφασίσει οριστικά και αμετάκλητα να μην τα επαναλάβουν. Όμως καθένας υπογραμμίζει σήμερα, γνωρίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι τεράστιες θυσίες του ελληνικού λαού οφείλονται και σε λάθη εκείνων που σχεδίασαν και επόπτευσαν την εφαρμογή των διαδικών μνημονίων από το 2010. Για να διορθώσουν αυτά τα λάθη, επισημαίνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, οφείλουν να στηρίξουν εμπράκτως την Ελλάδα, πάντα βέβαια με τήρηση των κανόνων του ευρωπαϊκού δικαίου στην πορεία της προς την έξοδο από την κρίση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρύσα.